θα σου πάσω μια καλή είδηση για τον καταναλωτή, όχι καλή για τον παραγωγό. Στο συνεδρισμό λοιπόν των Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία, εκεί που παράγεται η Αθηνοελιά. Και δεν είναι, είναι, το πρώτο λάδι που βγαίνει. Ναι, δεν είναι μεγάλη η παραγωγή τη. περίχει του 1500 τόνου. Ναι. Ε, αλλά έχει δείχνει μια τάση που πάει το πράγμα. Είχαμε λοιπόν στην πρώτη δημοπρασία στι αρχέ Οκτωβρίου, στι 5 Οκτωβρίου, ένα βιτίο 37 τόνων έγινε η δημοπρασία και κατοκυρώθηκε ο διαγωνισμός, ο πλειοδοτικός, στους μπόρους Ισταλούς με 10,50 10 ευρώ και μισό δηλαδή το κιλό, yeah. το, το λίτρο. Ε, στις 19 Οκτωβρίου επαναλήφθηκε η δημοπρασία, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγωνος και κηρύχθηκε άγωνος διότι η μεγαλύτερη τιμή που δόθηκε ήταν 8,1 ευρώ. Δηλαδή δόθηκε, δόθηκαν περίπου 2,5 ευρώ κάτω Κατώ. μέσα σε 13 μέρες. Δηλαδή, μέσα σε δύο εβδομάδες Σε δύο εβδομάδε δόθηκαν 2,5 ευρώ κάτω. Αυτό δείχνει μία τάση. Ε, εμείς είμαστε από αυτούς που υποστηρίζουμε ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ε, και για την παραγωγή στην Ελλάδα αλλά και στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, κυρίω στην Ισπανία, η τιμή του λαδιού θα έχει σημαντική πτώση όταν θα υπάρξει το νέο λάδι, το, το, φρέσκο, το λάδι. φρέσκο λάδι. Το φρέσκο λάδι. Θα είμαστε κάτω από δέκα, για, για εμά, που ταναλωτές λέω. Και αυτό φαίνεται, αυτό πήγα να σου πω, αυτό φαίνεται όχι μόνο από την πρώτη δημοπρασία που είναι δεκτική, το ξαναλέω, είναι μικρή παραγωγή ναι. και είναι λίγα τα λίτρα που βγαίνουν στην αγορά, αλλά ε, έχεις μία τάση από τι το είπα και χθες, ή προχθέ, δεν θυμάμαι, από αυτά που βλέπεις στα σούπερ μάρκετ που οι προσφορές σε... υπάρχουν ναι, προσφορές κάτω πήγε... από 10. Ε, το είδα, το εγώ χτες το, το βράδυ, τα απόγευμα που πήγα στο μάρκετ, έχει αρκετές προσφορές σε λάδι, λάδι. σε σχέση με Βέβαια, το προηγούμενο διάστημα, να διάστημα ναι, λέω. Πριν από ένα-δύο ναι, μήνες. αυτό λέω. Δεν ναι. σου λέω ότι είναι όλα. Δεν είναι όλα. Όχι, όχι, έχει. Όχι. Υπάρχουν ακόμα λάδια στα 15, στα 16 αυτό ευρώ. Αυτό λέω. Ε... Αλλά πριν δεν έβρισκε προσφορά ούτε. Ναι, ναι. Τώρα ναι, ναι, βρίσκει. Κάτω από 10. Ναι, αυτό λέω. Βρίσκει. Οριακά, αλλά... Οριακά, αλλά βρίσκει. Ναι, ναι, ναι,